Ως ένδειξη πένθους για τη μετατροπή του Ιερού Ναού της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, πένθημα έχησαν οι καμπάνες των νεονοριακών ιερών ναών στην Τρίπολη, ύστερα από εντολή του Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοινουρίας Αλέξανδρου. Η Αγία Σοφιά, το μέγα μοναστήρι, όπως λέει ο ποιητής και ο θρύλος, η μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, όπως την ονομάζουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, είναι ένα μνημείο παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Αφενός μεν για την καλλιτεχνική του κατασκευή, η αρχιτεκτονική του κατασκευή είναι μοναδική στον κόσμο, που δεν επανελήφθη ποτέ και δεν ξέρω αν θα καταφέρουν να ξαναδημιουργήσουν οι σύγχρονοι αρχιτέκτονες ένα παρόμοιο μνημείο. Αλλά προπάντων για εμάς τους Έλληνες δεν είναι η αρχιτεκτονική μεγαλειώδης παρουσία της Αγίας Σοφιάς, είναι η ζωή της Αγίας Σοφιάς, που είναι η ψυχή του Ορθοδόξου ελληνικού λαού και όλων των Ορθοδόξων χριστιανών, αλλά και ένα παγκόσμιο στοιχείο πολιτισμού, αφού άλλωστε και η UNESCO το έχει αναγνωρίσει σαν μνημείο παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Η απόφαση του Προέδρου της Τουρκίας ήταν σκληρή και απάνθρωπη και βάρβαρη. Μετέτρεψε από μουσείο την Αγία Σοφιά σε τζαμί λατρείας των μουσουλμάνων. Αυτό λοιπόν ήταν για μας τους Ορθοδόξους και τον πολιτισμένο κόσμο μια τραγική κατάσταση και εμείς θεωρήσαμε καλό να θρηνολογήσουμε με την κρούση των εκκλησιών πένθυμα σε όλη την πόλη μας. Παράλληλα, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης ερμηνεύει την απόφαση της Τουρκίας να μετατρέψει την Αγία Σοφιά σε τέμενος ως ένα τεστ που πιθανόν να κρύβει απότερους σκοπούς. Όμως το γεγονός αυτό έχει να μας διδάξει πάρα πολλά. Και το κακό είναι ότι εμείς οι Έλληνες παθαίνουμε και δεν μαθαίνουμε. Η Αγία Σοφιά φοβάμαι ότι είναι μία πρόβα. Δοκιμάζεται η αντίδραση και οι δυνάμεις της Ελλάδος για να κάνουν το δεύτερο βήμα που θα είναι δεν ξέρω ποιο. Επομένως σας ανανύψουμε. Ας ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού αλλά και ας προσπαθήσουμε κι εμείς να στερεωθούμε με την παράδοση της φυλής μας, να αγωνιστούμε για την πίστη μας και για την πατρίδα μας.